Εδώ και τώρα λοιπόν να σχολιάσουμε την επικαιρότητα έτσι όπως διαμορφώνεται στο τέλος, το τυπικό τέλος μιας εργάσιμης εβδομάδας. Υπάρχουν και πάρα πολλοί που εργάζονται και το Σάββατο και την Κυριακή. Και να μην ξεχνάμε ότι την Κυριακή θα υπάρχουν αρκετές πολιτικές εκδηλώσεις που θα τροφοδοτήσουν με τη σειρά τους την ειδησιογραφία της εβδομάδας. Είναι λοιπόν κοντά μας απόψε ο κύριος Φραγκλίνος Παπαδέλης, βουλευτής ΠΑΣΟΚ από τη Λέσβο, ο κύριος Απόστολος Ανδρεουλάκος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από τη Δεύτερη Περιφέρεια Αθηνών, και ο κύριος Μάκης Μαΐλης, μέλος του Πολιτικού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Και καλησπέρα. Να πω εδώ ότι όταν λέω γεγονότα το Σαββατοκύριακο, έχουμε ένα συνέδριο της ΟΝΕΔ. Έχουμε την ομιλία του κυρίου Τσοχαντζόπουλου στον τομέα γυναικών, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι. Θα έχουμε και την Κυριακή της Ορθοδοξίας, όπου τα μικρόφωνα των ραδιοφωνικών σταθμών και των τηλεοπτικών θα στηθούν έξω από τη Μητρόπολη και όλο και κάποια δήλωση θα προκαλέσει εντάσεις. Εκείνο όμως το οποίο έκλεισε πάρα πολύ άσχημα αυτή την εβδομάδα ήταν τα γεγονότα στην Ηρώδο Αττικού. Κύριε Παπαδέλη, δεν σας προκαλεί μια κάποια έκπληξη ώστε να ακούτε ότι ο κύριος Δρελάκης δεν ξέρει αν ετέθη ή δεν ετέθη σε διαθεσιμότητα και γιατί οι ευθύνες και οι δηλώσεις ήρθαν όλες την επομένη? Έγιναν το πρωί, ξέρετε, μου κάνει εντύπωση. Χθες το βράδυ καταγγέλαμε εδώ μαζί με τους συνταξιούχους ότι είναι παράξενο. Όλοι είχαν τοποθετηθεί επί των δηλώσεων Κυπουρού, για παράδειγμα. Εντός εκτός ΠΑΣΟΚ. Από όλες τις κατευθύνσεις.